αξία σύνδεση. Χρειάζεται λίγες δοκιμές ακόμα. Δοκιμές! Είμαι το ρομπότ σας, τι έχετε? Ορεινό καιρός έφτιαξε ένα καινούριο βομβό επικοινωνίας. Αυτός θα λύσει τα προβλήματα επικοινωνίας από μακριά. Αν δουλέψει. Ας το μάθουμε. Φοβερό μηχάνημα. Τσιντόρ, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο αυτό. Να το προσέχεις. Τα έπιασα, αρχηγέ. Τι να κάνω? Το εργαλείο ενεργοποιείται με τη φωνή. Να μιλάς αυτό και εμείς θα σ' ακούμε. Ελπίσουμε. Πήγαινε μακριά από τη βάση, στο τομέα ωμέγα και να το ελέγχουμε κάθε κάτω κουάντου. Θα δούμε πότε θα σε εντοπίσουμε. Αν συναντήσεις κανένα πρεντακόν, να επιστρέψεις αμέσως. Θα μετακινούμε πολύ γρήγορα για να με δουν. Για να δούμε. Ο Μέγκατρον θα με ανταμείψει που το βρήκα αυτό. Αν μπορέσω να το βγάλω από αυτόν τον βράχο. Σκόρπονακ, τρομοκράτησε! Σύντορο προς Όπτιμους, με ακούτε? Ναι, και είναι 5 μικροκουάντα απόσταση. Φαίνεται δουλεύει. Μέχρι τώρα. Μόλις άκουσα κάτι σαν έκρηξη. Θα το κοιτάξω, θα τα πούμε. Έκρηξη, περίμενε, Σύντορο, μη! Μετακινείται πάλι. Πάω να το βρω. Αν επικοινωνήσει, πες του να φύγει αμέσως από εκεί. Αυτό είναι πρόβλημα. Τσίτορ, μεγιστοποιήσου. Τσίτορ προς Όπτιμους. Ο Όπτιμους έρχεται προς εσένα. Είπε να φύγεις από εκεί. Αυτό δεν γίνεται, φιλαράκι. Ο Σκόρπονακ βρήκε ένα μεγάλο κανόνι. Πρέπει να είναι από το σκάφος τους. Πρέπει να το σταματήσω πριν το πάρει πίσω στη βάση τους. Τσίτορ, τέρμα. Να δουλεύει ακόμα. Ο Μέγκατρον θα ευχαριστηθεί. Και εσύ θα γίνεις παρελθόν, αν δεν μείνεις εκεί που είσαι, άσχημε. Να κάνεις και να τριχιάζω. Και αυτό εδώ το μορφούλι είναι γεμάτο. Μην πλησιάζεις το κανόνι, ασχημομούρη. Τσίτορ προς βάση, τσίτορ προς βάση. Μήπως με ακούς τώρα, Ράινοξ. Με κάνεις και να τριχιάζω. Έλα λοιπόν, μίλησε. Όχι λοιπόν, μίλα. Είπε τώρα θα σε κάνω να ολιάξεις. Σκορπιονάκ, τρομοκράτησε.
ήθελα να πιάσεις αυτό το απλό σου μπορείς και να το πας πίσω στη βόση. Έρχεται ο Optimus. Μη μου δίνεις εμένα διαταγές. Είμαι ο δεύτερος με διγεία. Εσύ θα πας πίσω το κανόνι και εγώ θα φρονίσω τον Optimus. Μ' άκουσες? Ταράντιουλες, ταράντιουλες. Τζίτορ, τζίτορ! Σταμάτησε το σήμα του. Ίσως να φταίει η επίδραση του Energon. Ας πάρω τον ανηλευτή. Εντοπίστηκε ο στόχος. Εστιάζω. Τζίτορ! Είμαστε δυο μας, μεγάλο κορόιδο. Δεν θα μάθουν ποτέ. Και εσύ πότε θα μάθεις, γατούλα? Ορίστε, σαν καινούριος. Ω, ναι, και διπλά δυνατός. Τι έγινε, μεγάλε? Τι συνέβη εκεί πέρα? Αν πάξω σε ένα πύραυλο, τον πρέτακον ακριβώς το στήθος. Μάλλον δεν είσαι τόσο γρήγορος όσο νόμιζες, φίλε μου. Μου κατέστρεψες και τον πομπό επικοινωνίας. Τουλάχιστον απόδειξα ότι λειτουργεί. Ορεινό καιρός υποθεί, ανέφερες κάτι για ένα μεγάλο κανόνι. Ναι, σωστά. Πρέπει να έπεσε από το σκάφος τους κατά τη σύγκρουση. Ο Σκόρπ Πονάκ το βρήκε και έτσι εγώ τον εντόπισα και τον έκανα να το αφήσει. Θα λέγω ότι μάλλον εσύ το έσκασες. Ήταν εκεί και η Ταράντιουλας. Ήρθε πίσω μου όταν προσπάθησα να το βγάλω έξω. Ο Σκόρπ Πονάκ εκμεταλλεύτηκε το λάθος σου. Ναι, έτσι είναι. Ο Ράινοξ δούλευε ένα μήνα για αυτό το πομπό και δεν έχει τα υλικά για να ξαναφτιάξει άλλο, ναι. Μας κόστισες ένα πλεονέκτημα. Να έφευγαν με το κανόνι. Ω, ναι, και τα κατάφερες πολύ καλά, μικρέ, μπράβο σου. Κάνε πίσω, ποντικόφατσα. Αλλιώς μου φαίνεται ότι θα φάω τροκτικό για μεσημεριανό. Εσύ να κάνεις πίσω τώρα. Συγγνώμη, Optimus. Η συγγνώμη σου δεν αρκεί. Ζούμε ένα μπόρεμο για την επιβίωση και εσύ κάνεις σαν να είναι παιχνίδι. Αν είχες υπακούσει τις εντολές, όλα αυτά θα τα είχαμε αποφύγει. Θα καλέσω τον Dinobot. Θα χρειαστούμε τη γνώση του για τη βάση των Πρέντακων για να κάνουμε κάτι για το μεγάλο κανόνι. Μπορώ να μπω μέσα στη βάση τους. Άφησε με, Optimus. Όχι, έκανες αρκετά.
Καλύτερα να σκεφτώ ένα σχέδιο. Ο Όπτιμους θα θέλει να κινηθούμε γρήγορα. Ναι, κι εγώ θα είμαι μπροστά. Όχι, ευχαριστώ, φίλε. Η γατούλα μας έμπλεξε τόσο πολύ. Ας μας ξεμπλέξει λοιπόν εκείνη τώρα, έτσι. Τουλάχιστον εγώ δεν φοβάμαι να το κάνω. Ξέρεις, γι' αυτό τα κάνεις άλλα τα μικρέ. Γιατί δεν έχεις τη λογική για να φοβάσαι. Α, ναι! Θα σου δείξω τι λογική έχω και τι κάνω μηχανοκέφαλε και στο μεγάλο το ρομπότ! Γεια! Τι... Ξέρεις τι πρόκειται να κάνει. Απλά μια επίδειξη κάνει. Ούτε αυτός δεν είναι τόσο χαζός ώστε να μην υπακούσει και πάλι το μεγάλο Όπτιμους. Αχα! Εντάξει, δεν θα το σταματήσω. Εάν μπορέσω. Εγώ κάνω όλα τα δύσκολα. Να κινηθώ γρήγορα. Το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να περιμένω την κατάλληλη στιγμή. Είσαι σε ιστό ακινησίας. Σου αντλεί την ενέργεια, αλλά αφήνει ζωντάνη τη σάρκα. Στο ρυθμό που έχει τώρα θα χρειαστούν μόνο λίγα λεπτά. Αλλά νομίζω ότι σε έναν πιο αργό ρυθμό τα ζωτικά υγρά έχουν μια πολύ καλύτερη γεύση. Πολύ ευτυχισμένη αράχνη είσαι εσύ. Τσίτορ, με έχεις το πίσω. Δυστυχώς αυτό δεν είναι δυνατό με τον ιστό. Ελροϊδές είσαι και έτσι θα μείνεις. Και όταν χαθεί η ενεργειά σου, θα το γιορτάσω. Τα δύνα του. Οι αλλαγές μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλες. Το πιθανό είναι να το εγκαταστήσει σαν αμυντικό. Το θέμα είναι... Πού... Ράινοξ, εσύ λοιπόν ρίξε μια ματιά. Και πού είναι ο Ράιγραπ, το χρειάζομαι. Να μιλάει ακόμα με τον Τσίτορ. Χάνουμε χρόνο κουβεντιάζοντας. Πρέπει να δράσουμε. Δεν θα ωφελήσει να βιαστούμε. Όχι, όχι! Καταστράψτε τους! Πρέπει να έχω κάποιον ιό στο πρόγραμμά μου για να το κάνω αυτό για το ηλίθιο Ελουροϊδές. Ιακ, μπορώ να μυρίσω τη βρώμα του ακόμα και από εδώ πέρα. Αι, κάτι παράξενο συμβαίνει εδώ. Σε λίγο.
Το σχέδιό σου είναι ανόητο, μορφωνιά μου. Δεν έχω καθόλου αληθινό αίμα, απλά μηχανικό υγρό. Τα φίλτρα μου θα προσαρμοστούν. Αυτό που απολαμβάνω περισσότερο από την τροφή είναι η πράξη. Το ξέρεις ότι είσαι πολύ αρρωστημένη οχτωμάτα. Ράιτροπ! Ναι, το βρήκες. Λοιπόν, τώρα τι λες, θα αφήσεις το φίλο μου να φύγει? Ταράντζελα, στραβοκρότησε! Ράιτροπ, μέγιστο πίσω! Τώρα θα σε φάει για κολατσιό, αραχνόφατσα! Θερμικός ανιχνευτής! Με το θερμικό κουτί. Παντικόφατσα, μια καλή λέξη. Τελείωσε το παιχνίδι, τροκτικό. Δώσε τα χαιρετίσματά μου στην κόλαση! Ο Τσίτορ είχε ανάγκη λίγη δράση. Ήσουν λίγο σκληρός μαζί του πριν. Όλοι κάνουμε λάθη, ξέρεις, ε. Mm.
Αμέσως έχεις δικαιό. Συγγνώμη, Τζίτορ. Δεν έπρεπε να είμαι σκληρός. Είχες δίκιο, μεγάλε. Τα έκανα θάλασσα. Όμως δεν θα το ξανακάνω. Από εδώ και στο εξής θα είμαι μέλος της ομάδας μας. Χαίρομαι που το ακούω. Ευχαριστώ που δεν του είπες. Μην κάνεις τον κόπο, μικρέ. Αν έλεγα στον Όπτιμους για το ραντεβού που είχες πριν με την Τραντιούλας, θα τα άκουγα κι εγώ μαζί σου. Και κάτι άλλο. Αν ξανακάνεις μια τέτοια βλακεία, εγώ προσωπικά θα σου αλλάξω χρώμα στις βούλες. Ακούς, α? Τώρα φύγε από μπροστά μου, γιατί θέλω να μασουλήσω σκουπίδια. Σε ευχαριστώ που μέσω στη ζωή, φίλε.